Η μεγαλύτερη ανησυχία όσων έχουν αποκτήσει ή σκέφτονται την αγορά ενός αμυγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι η χιλιομετρική ελευθερία ή αλλιώς η αυτονομία. Σήμερα το ταξίδι με ένα ηλεκτρικό είναι σαφώς πιο πρακτικό σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της τεχνολογίας των αυτοκινήτων αλλά και τη βελτίωση των δικτύων φόρτισης, όπως το InCharge της Energy. Για να διαπιστώσουμε λοιπόν του λόγου του αληθές και να δούμε πόσο εύκολο είναι το ταξίδι με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα, ξεκινάμε ένα road trip με το Hyundai Ioniq 6 για τα Μετέωρα. Μια περιοχή με μοναδικό φυσικό κάλος και πλούσια ιστορία. Ξεκινώντας, να πούμε δύο πράγματα για το αυτοκίνητο. Αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, το Hyundai Ioniq 6, είναι η τετρακίνητη έκδοση με τους 325 οίκους. Η ισχύ προκύπτει από δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ η μετάδοση της κίνησης γίνεται και από τους 4 τροχούς. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 77 κιλοβατόρες και προσφέρει θεωρητική πάντα αυτονομία της τάξης των 585 χιλιόμετρων. Πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό που έχουμε μάθει λοιπόν είναι ότι δεν μετράει μόνο η χωρητικότητα της μπαταρίας για την μέγιστη αυτονομία, αλλά και ο τρόπος οδήγησης. Στην πόλη σε χαμηλές ταχύτητες και κάνοντας χρήση και του συστήματος ανάκτησης του One Pedal, η αυτονομία εκτοξεύεται. Δεν έχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Όταν όμως βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται σημαντικά, και ειδικά αν κινείσαι με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό που θα προτείναμε και αυτό που μπορείς να κάνεις για να μειώσεις την κατανάλωση της ενέργειας είναι καταρχήν να χρησιμοποιήσεις το πρόγραμμα ECO. Αυτό μειώνει την απόκριση στον γκάζι, αλλά έχεις μεγαλύτερη οικονομία ενέργειας. Από την άλλη, θα ήταν καλύτερο να επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις και το coasting. Να μην χρησιμοποιείς καθόλου την ανάκτηση, έτσι το αυτοκίνητο να ρολάρει και να μην μειώνει ταχύτητα και να αναγκάζεσαι ξανά να επιταχύνεις. Κάποιοι θα προτιμήσουν επίσης να μην χρησιμοποιήσουν το κλιματιστικό. Θα κερδίσεις κάποια χιλιόμετρα, αλλά εμείς τουλάχιστον δεν το προτείνουμε, ειδικά σε κάτι μέρες όπως αυτή, που η θερμοκρασία είναι κοντά στους 34-35 βαθμούς. Τώρα, αν θες να ακούσεις και να μάθεις κι άλλες τέτοιου είδους συμβουλές, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να μάθεις ακόμα περισσότερα. Όση οικονομία και αν κάνεις, κάποια στιγμή θα φτάσει η στιγμή του εφοδιασμού. Το θετικό είναι πλέον ότι στη χώρα μας έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι υποδομές φόρτισης. Χαρακτηριστικά σημειώστε πως οι τοποθεσίες είναι 2.721, ενώ τα σημεία φόρτισης είναι 6.308. Από αυτά, τα 1.400 ανήκουν στο δίκτυο φόρτισης InCharge από την Energy, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών στους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου γρήγορα και να συνεχίσεις το ταξίδι προς τον προορισμό σου. Με αυτή τη λογική και θέλοντας να φτάσουμε στον προορισμό μας χωρίς κανένα άγχος, κάνουμε μια στάση στην Αταλάντη. Εδώ συναντάμε τον ισχυρότερο φορτιστή στην Ελλάδα με ισχύ 360 kW του δικτύου InCharge της Energy, ο οποίος σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική των 800 V του Ioniq 6 καταφέρνει και σημειώνει εντυπωσιακές ταχύτητες φόρτισης, ελαχιστοποιώντας το χρόνο αναμονής. Με ταχυφορτιστές όπως αυτοί και αυτές τις ταχύτητες γενικότερα, το ταξίδι πλέον με το ηλεκτρικό γίνεται άνετο και πρακτικό. Κανένας προορισμός δεν είναι μακρινός και το μόνο που αρκεί είναι να βγεις από το δρόμο σου για λίγο και μέσα σε λίγα λεπτά να φορτίσεις και να συνεχίσεις για τον προορισμό σου. Σήμερα η απόσταση για τα Μετέωρα έχει μειωθεί δραστικά. Μέσω του νέου αυτοκινητόδρομου και τα καινούργια 136 χιλιόμετρα που παραδόθηκαν, η απόσταση Λαμία-Καλαμπάκα διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα. Αφήνοντας τον αυτοκινητόδρομο και παίρνοντας τον επαρχιακό δρόμο, οι απαιτήσεις και οι συνθήκες οδήγησης διαφοροποιούνται. Εδώ πλέον ο καλύτερος σύμμαχος μπορεί να γίνει το One Pedal. Χρησιμοποιώντας το, μπορείς να ανακτήσεις σημαντικό μέρος της ενέργειας, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και το 10%. Φυσικά, όσο λιγότερο πατάς το πεντάλ του γκάζιου, τόσο καλύτερη και βελτιωμένη είναι και η αυτονομία που θα έχεις. Τα Μετέωρα βρίσκονται στην καρδιά της Ελλάδας και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένα επιβλητικό μέρος, με άγρια ομορφιά και τους πελώριους χαρακτηριστικούς κάθετους βράχους που φιλοτέχτησαν προϊστορικά ποτάμια, να φιλοξενούν επάνω τους φημισμένα μοναστήρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι το δεύτερο πιο σημαντικό μοναστηριακό σύμβλημα στην Ελλάδα, μετά το Άγιο Όρος, και τα μοναστήρια από το 1998 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τι μπορείς να κάνεις αν ταξιδέψεις στα Μετέωρα? Καταρχήν, να επισκεφτείς κάποια από τα 6 μοναστήρια που είναι σήμερα ανοιχτά. Επιβάλλεται να βρεθείς στο γραφικό χωριό Καστράκι, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των βράχων και δένει μοναδικά με το σκηνικό των Μετεώρων. Πολλοί λένε ότι η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου και δεν έχουν άδικο.
Έχουμε φανταστικούς προορισμούς, τους οποίους αξίζει και πρέπει να επισκεφτείς, όπως τα φανταστικά μετέωρα. Και πλέον μπορείς να το κάνεις χωρίς κανένα συμβιβασμό στο επίπεδο του αυτοκινήτου. Ακόμα και με ένα αμυγός ηλεκτρικό όχημα, μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς κανένα άγχος και ανησυχία. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της τεχνολογίας των αυτοκινήτων, αλλά και του βελτιωμένου δικτύου φόρτισης, όπως αυτό της Energy. Στοιχεία τα οποία μαζί σου προσφέρουν τη δυνατότητα να πας όπου θέλεις, χωρίς κανένα άγχος και χωρίς καμία ανησυχία περί αυτονομίας.